8 λεπτά, κύριε Βουτίνη. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω αποκλειστικά για το άρθρο 109 του νομοσχεδίου Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης. Αφορά την πενταετή άδεια παραμονής για όλα τα παιδιά που ζουν στη χώρα μας και ολοκλήρωσαν 6 τάξεις σχολείου. Με 2 προϋποθέσεις όμως. Ποιες? Να έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους μέχρι 21 χρόνου και να διαμένουν μόνιμα. Δυστυχώς, οι προϋποθέσεις ακυρώνουν την παροχή του νόμου και συνιστούν την υπέρτατη υποκρισία, γιατί πολύ απλά τα παιδιά των μεταναστών πολύ δύσκολα μπορούν να ανταποκριθούν και να ικανοποιήσουν αυτές τις 2 προϋποθέσεις. Ξέρετε καλά ότι είναι παιδιά κατατρεγμένα, που δουλεύουν παράλληλα. Πολλές φορές δεν διαμένουν νόμιμα. Κύριε Υπουργέ, δεν μπορώ να συνεχίσω. Παρακαλώ. Όχι εσείς, κύριε Υπουργέ, εσείς, κύριε Υπουργέ. Είναι παιδιά λοιπόν κατατρεγμένα που δουλεύουν παράλληλα, πολλές φορές δεν διαμένουν νόμιμα γιατί ο γονιός τους έχασε την άδεια διαμονής αφού λόγω ανεργίας δεν συμπλήρωσε τα απαιτούμενα ένσημα, τα οποία είχε προηγουμένως συμπληρώσει. 100.000 είναι αυτοί που έχασαν την άδεια διαμονής και ρωτώ τον Υπουργό, πόσα παιδιά αντιστοιχούν σε αυτούς 100.000? Οι προϋποθέσεις συνιστούν κοινωνική αναλγησία, εκτρέφουν τον ρατσισμό, χτίζουν τον γκέτο, όλη αυτή την αντίληψη για τον άλλο, για τον ξένο. Από έρευνα με δείγμα 107 ανήλικους παλινοστούντες μαθητές από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Αθήνας, διαπιστώθηκε ότι η συντριπτική πλειοψηφία 85% επανέλαβε τουλάχιστον μια φορά την τάξη, ενώ στην ηλικία 15 έως 19 ετών το 63% εντάσσονται στο εργατικό δυναμικό, λέει η έρευνα. Διακόπτουν αυτοί πρώιμα τη φοίτησή τους σε μεγαλύτερο ποσοστό από το μέσο όρο. Τείνουν να στρέφονται προς σπουδές χαμηλότερου επίπεδου σε σύγκριση με τους γηγενείς συμμαθητές τους. Γενικά εμφανίζονται να αξιοποιούν σε μικρότερο βαθμό τις δυνατότητες που παρέχονται από τη δημόσια εκπαίδευση. Έτσι διαμορφώνεται ένα σύνολο παραγόντων που ευνοούν περαιτέρω τον κοινωνικό αποκλεισμό. Αντίστοιχες έρευνες του ΕΚΕ καταδεικνύουν ανάλογα συμπεράσματα. Ξέρετε, κύριε Υπουργέ, γι' αυτό χρειάζονται τα ερευνητικά κέντρα που εσείς καταργείτε και τα ερευνητικά ιδρύματα, για να κατανοείτε την πραγματικότητα και να νομοθετείτε με βάση αυτήν και όχι με ιδεολειψίες. Τα παιδιά των μεταναστών καταβάλουν τεράστιες προσπάθειες ώστε να ενταχθούν στην τάξη, να αποκτήσουν φίλους, να αρχίσουν μια νέα σχολική ζωή. Πρέπει να ζουν κάτω από τη δαμόκλεια σπάθη του συνεχούς ξεριζώματος. Μπορεί, υπάρχουν σήμερα Ελληνόπουλα, τα οποία μεταναστεύουν με τους γονείς τους, που έχουν αντίστοιχη διάταξη στις χώρες υποδοχής, η νομοθεσία. Για να τη δούμε. Μπορεί να πει κανείς έναν ενήλικα που έζησε μέχρι τα 21 του χρόνια στην Ελλάδα, που είναι άριστος μαθητής, σημειοφόρος, λαμπρός φοιτητής, δεν σου δίνω άδεια παραμονής γιατί οι γονείς σου δεν είναι νόμιμοι? Με ενδιαφέρει το θέμα αυτό γιατί εισάγει μέσα στα σχολεία με έναν ύπουλο τρόπο τη στιγματοποίηση και τον ρατσισμό. Για εμάς, του ΣΥΡΙΖΑ, ότι εισάγει τον ρατσισμό εκτρέφει τη Χρυσή Αυγή. Ο ρατσισμός είναι ένας από τους βασικούς αιμοδότες της Χρυσής Αυγής, γιατί ο άλλος είναι οι μνημονιακές πολιτικές, η ανεργία και η φτώχεια. Για τον Έλληνα μαθητή τώρα, ο φίλος του μετανάστης στο διπλανό θρανείο μπορεί πάντα να εξαφανιστεί, να εκδιωχθεί. Τι μήνυμα στέλνουμε ως Βουλή των Ελλήνων στα παιδιά του Δημοτικού και του Γυμνασίου Έλληνες και Αλλοδαπούς, την ίδια ώρα που η Ελλάδα μας, από χώρα υποδοχής μεταναστών, γίνεται επίσης χώρα αποστολής μεταναστών.
Θα επιχειρήσουμε έστω και με αυτό το κουτσουρεμένο νομοσχέδιο να θεραπεύσουμε κάποιους από τους ισχυρούς κραδασμούς που δέχεται το εκπαιδευτικό σύστημα εξαιτίας της μεταναστευτικής πολιτικής που ακολούθησαν οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Και τώρα βέβαια δεν μιλώ για τα δικαιώματα των παιδιών των μεταναστών, αλλά για τα δικαιώματα των δικών μας παιδιών, των Ελλήνων. Το δικαίωμα σε μια ξένη κουλτούρα, μέσα από τη διαπροσωπική σχέση, με μακρινούς ορίζοντες, με άλλα ήθη και έθιμα. Το δικαίωμα για την ολοκλήρωση των προσωπικότητων τους, ώστε να είναι ανοιχτές, ελεύθερες και ανοιχτές στη διαπολιτισμικότητα, ανοιχτές στο παγκόσμιο γίγνεσθε, στην αυξανόμενη αλληλεξάρτηση των κοινωνιών, προσωπικότητες που δεν είναι φοβικές, έρμεας ρατσιστικών και φασιστικών κελευσμάτων, που κατανοούν την ετερότητα και δεν την δαιμονοποιούν. Εμείς θεωρούμε ότι τα παιδιά μας, τα Ελληνόπουλα, ωφελούνται εξαιρετικά από τη συνύπαρξη με τα παιδιά των μεταναστών. Δεν έχετε εσείς αυτή την αντίληψη. Γι' αυτό βάζετε συνεχείς φραγμούς και αποκλεισμούς στη μόρφωση των ξένων. Εμείς κατανοούμε τα μεγάλα ωφέλη από αυτή τη συνύπαρξη. Ενώ εσείς κλείνετε τα διαπολιτισμικά σχολεία. Ή κάνω λάθος? Η συνύπαρξη αυτή τους μαθαίνει να αντέχουν. Τους μαθαίνει βιωματικά τι μετράει πραγματικά στη ζωή. Όχι ως μάθημα για να δώσουν εξτάσεις στο τέλος του χρόνου. Τους μαθαίνει λοιπόν βιωματικά μέσα από αυτή τη σχέση με το διπλανό του. Ότι η ζωή είναι αυταξία και όχι τα ιδεολογήματα του νεοφιλελευθερισμού, του ανταγωνισμού, της εξατομίκευσης και όλης της εκμετάλλευσης, της ιδιώτευσης. Μέσα από την αφήγηση της ζωής του συμμαθητή τους είναι αυτό. Η συνύπαρξη λοιπόν ενισχύει την αντίληψη της διαπολιτισμικότητας. Μου γνέφεται ότι συμφωνείτε, χαίρομαι. Της ανεκτικότητας, της αποδοχής του διαφορετικού, της αλληλεγγύης, της ισότιμης μεταχείρισης. Η συνύπαρξη στο σχολείο καλλιεργεί το σεβασμό στον συνάνθρωπο, την ειρήνη, τη συναδέλφωση των λαών. Η συνύπαρξη μεταναστών και Ελλήνων καταπολεμά τον εθνικισμό, τον ρατσισμό και την ξενοφοβία, της κάθε είδους διακρίσης φύλου, φυλής, θρησκείας και προωθεί στην πράξη τα ανθρώπινα δικαιώματα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας καλώ να ψηφίσετε τις τροπολογίες του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό το σημείο και να ανοίξετε μια μικρή αλλά σημαντική ρογμή για μια άλλη κοινωνία, για ένα άλλο καλύτερο μέλλον για τα δικά μας και τα ξένα παιδιά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς την κυρία Φωτίου και για την...